Και πάλι στον Νίκο Σολομονίδης, κοντά μου ο πολυτιμότερος παίκτης, πέραν κάθε αμφιβολίας, τουλάχιστον είναι η εκτίμηση όλων όσοι παρακολουθήσαμε, το Λεμεσανό ντέρμπι. Στέφανε, ξεπέρασε κατά πολύ τον μέσο όρο των πόντων σου, 19, 7 assist, 3 κλεψίματα και 6 λαθάκια. Θα ήταν αψεγάδιαστο το στατιστικό. Πραγματικά όμως δεν κατάφεραν να σε αντιμετωπίσουν. Ό,τι πλάνο και αν εφάρμοσαν οι παίκτες της ΑΕΛ, ήσουν προετοιμασμένος για κάθε ενδεχόμενο. Εντάξει, αρχήν να δώσω συγχαρητήρια στους συμπαίκτες μου για το πολύ καλό παιχνίδι που κάναμε. Είμαστε πολύ προετοιμασμένοι. Μετά την ήττα που δεχτήκαμε από την ΑΕΚ το περασμένο παιχνίδι, πεισμόσαμε όλοι. Και ιδανικό ήταν ότι ήταν το ντέρμπι της Λεμεσού. Παθιαστήκαμε όλοι λίγο περισσότερο και ήρθαμε εδώ με μόνο στόχο την νίκη και την καλή άμυνα που ευτυχώς σήμερα κρατήσαμε την αίσθηση του 71 πόντους. Και όπως είπε ο προμηθευτής μας, ίσως κάναμε το καλύτερο μας παιχνίδι μέχρι τώρα. Πιστεύεις ότι το θέμα του ντέρμπι, αυτή η μενταλιτέ που πάντα υπάρχει, όποια και αν είναι η βαθμολογική θέση των δύο ομάδων, εντάξει, είστε πολύ ψηλότερα. Η ΑΕΛ δεν έκανε καλό ξεκίνημα. Ήταν το βασικό κίνητρο για να φτάσετε στην καλύτερη σας εμφάνιση? Από την αρχή της εβδομάδας οι Κύπροι παίχτες προσπαθήσαμε να δώσουμε το μήνυμα στους ξένους ότι πόσο σημαντικό είναι το παιχνίδι. ΑΕΛ Απόλλων δεν πάβει να είναι τελευταία η μια ή άλλη και άλλη πρώτη. Πάντα είναι ένα δύσκολο παιχνίδι. Η διαφορά δείχνει ότι ήταν εύκολη νίκη, αλλά δεν ήταν καθόλου εύκολη. Δουλέψαμε σκληρά και αυτό ήρθε και νίκη. Γι' αυτό και συγχαρητήρια και στην ΑΕΛ και στον κόσμο που ήρθε σήμερα και έδωσε λίγο παλμό σε κάποια φάση. Ελπίζουμε να επιστρέψει ο κόσμος σύντομα στα γήπεδα, γιατί χωρίς κόσμο δεν υπάρχει αθλητισμός. Και τέλος, γιατί το μέλλον είναι μπροστά σας, έχετε ξεκινήσει υπέροχα. 5 νίκες σε 6 αγώνες και η ΙΤΑ είναι από μια ομάδα που είναι από τα φαβορί για το πρωτάθλημα. Πιστεύεις ότι είστε κι εσείς μέσα σε αυτό το team? Καταρχήν, στόχος μας είναι η τετράδα. Θέλω να κρατήσουμε χαμηλούς τόνους σαν ομάδα, να βλέπουμε κάθε παιχνίδι ξεχωριστά. Προς το παρόν που παίξαμε μία από το δύο διεκδικητών, φανήκαμε κατώτερη των περιστάσεων και χάσαμε σχετικά εύκολα. Είναι στα πόδια μας να δείξουμε στην Κυριακή με τον Κεραυνό στην έδρα μας ότι ήταν ένα τυχαίο παιχνίδι και θα είμαστε καλύτεροι για την νίκη. Έχετε κάποια προτίμηση για αποτέλεσμα στο Κεραυνός από ΕΛ που είναι μεθαύριο? Αν έχουμε στόχο την τετράδα, ας κερδίσει ο Κεραυνός. Αν πάμε για πρωτάθλημα, ας κερδίσει το από ΕΛ. Καταπληκτικά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά, ευχαριστώ.